Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την επίλυση μιας άγνωστης άσκησης που αφορά τη λειτουργία σκληρού δίσκου από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας για το μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών του κ. Μινάδα Σιγένη από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ένας σκληρός δίσκος διαθέτει δύο κεφαλές ανάγνωσης εγγραφής, μία για κάθε επιφάνεια του δίσκου, που περιστρέφεται με άριστον 10.000 στροφές ανά λεπτό. Ο μέσος χρόνος αναζήτησης είναι ταφές ίσον με 10 μιλισεκόντ. Ο δίσκος έχει νητά φύσων με 1024 ομόκεντρους κύκλους ή ίχνη tracks, που ο καθένας έχει νιές ίσον με 1024 τομείς, sectors. Κάθε τομέας έχει νιμπή ίσον με 512 bytes. Α. Ποια είναι η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου? Β. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής? Γ. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος προσπέλασης? Δ. Ποιος είναι ο χρόνος ανάγνωσης των δεδομένων ενός τομέα? Θεωρήστε ότι είναι ίσως με τον χρόνο διέλευσης του τομέα κάτω από την κεφαλή. Αρχικά, για να δούμε τη δομή ενός σκληρού δίσκου, έχουμε δύο κεφαλές, άρα ένα πλάτερ των δύο όψεων. Κάθε πλάτερ έχει tracks, δηλαδή ομόκεντρους κύκλους, και κάθε track έχει sectors. Για λόγους απλότητας, θεωρούμε ότι κάθε track έχει ίδιο αριθμό sectors, νιές, κάθε sector έχει ίδιο αριθμό byte, νιμπ. Οπότε για να βρούμε τη χωρητικότητα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο C ίσον με νι age επί νι taf επί νι s επί νι b, όπου το C είναι η χωρητικότητα, το νι age είναι ο αριθμός των κεφαλών, το νι taf είναι οι ομόκεντροι κύκλοι ή τα ίχνη, τα tracks, νι s είναι οι τομείς, τα sectors, και νι b είναι τα byte κάθε τομέα. Αντικαθιστώντας τα νούμερα από την εκφώνηση, έχουμε δύο κεφαλές, 1024 tracks, 1024 sectors και 512 byte. Κάνοντας τις πράξεις, έχουμε 1024 bytes, που είναι ίσο με 1 kilobyte, επί 1024 byte θα γίνει 1 megabyte, επί 1024 θα γίνει 1 gigabyte. Για το δεύτερο ερώτημα, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι ο χρόνος που απαιτείται για μισή περιστροφή. Έχουμε τον τύπο tough weight ίσον 1 δια 2R, όπου tough weight είναι ο μέσος χρόνος αναμονής και R είναι οι στροφές. Αρχικά όμως μετατρέπουμε τις στροφές ανά λεπτό σε στροφές ανά δευτερόλεπτο, γιατί η θεμελιώδης μονάδα του χρόνου είναι το δευτερόλεπτο. Διαιρώντας λοιπόν με το 60, εφόσον 1 λεπτό ίσον 60 δευτερόλεπτα, έχουμε 10.000 δια 60 ίσον με 166,66 στροφές ανά δευτερόλεπτο. Και αντικαθιστώντας τον παραπάνω τύπο, έχουμε 1 δια 2 επί 166,66 ίσον με 0,003 σεκόντ ή 3 μιλισεκόντ. Για το τρίτο ερώτημα, ο μέσος χρόνος προσπέλασης, εφόσον δεν έχουμε κρυφή μνήμη, υπολογίζεται αθροίζοντας το μέσο χρόνο αναζήτησης TAF-S με τον μέσο χρόνο αναμονής TAF-W. Έχουμε το γενικό τύπο για το μέσο χρόνο προσπέλασης, tough access ίσον age επί tough cas συν 1-age επί tough fail, όπου age επί tough cas είναι ο χρόνος επιτυχίας, age-1 είναι ο ρυθμός αποτυχίας και tough fail είναι η ποινή αποτυχίας. Σχετικά με την κρυφή μνήμη, όταν ο υπολογιστής απαιτήσει να διαβάσει μια διεύθυνση μνήμης, τότε λέγεται κρυφή μνήμη για το αν υπάρχει ήδη. Συγκεκριμένα βρίσκεται το index, δείκτης στη γραμμή CAS, και ελέγχεται αν τα tag bit, ετικέτα του bit δηλαδή, είναι τα ίδια με τη διεύθυνση. Αν τα tag bit είναι ίδια, τότε μεταφέρονται στον υπολογιστή τα δεδομένα που απαιτεί και έχουμε ευστοχία της κρυφής μνήμης. Αν τα tag bit είναι διαφορετικά, τότε η κρυφή μνήμη επικοινωνεί με το επόμενο επίπεδο για να φέρει τα δεδομένα και ο επεξεργαστής περιμένει. Στην προκειμένη περίπτωση, ο σκληρός δίσκος. Μόλις έρθουν τα δεδομένα στην κρυφή μνήμη, τοποθετούνται εκεί και στη συνέχεια προσθέτονται στον επεξεργαστή. Ουσιαστικά το TAF fail είναι το άθροισμα του μέσου χρόνου αναζήτησης TAF-S με το μέσο χρόνο αναμονής TAF-W. Δηλαδή ο χρόνος που χρειάζονται να έρθουν τα δεδομένα στην κρυφή μνήμη, αφού έχει επικοινωνήσει με το επόμενο επίπεδο για να φέρει τα δεδομένα. Αναλύοντας τον τύπο, παίρνουμε αυτόν τον πιο απλοποιημένο τύπο. Και αντικαθιστώντας τα δεδομένα, έχουμε TAF-S που το δίνει η εκφώνηση 10 μιλισεκόντ, συν TAF-W που το έχουμε από το δεύτερο ερώτημα, έχουμε 10 συν 3 ίσον με 13 μιλισεκόντ, το χρόνο προσπέλασης.
Για το τέταρτο ερώτημα, ο χρόνος ανάγνωσης για τα δεδομένα ενός τομέα είναι ο χρόνος μιας πλήρους περιστροφής. Για να το βρούμε, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο tafread ίσον 1 dr, όπου tafread είναι ο χρόνος ανάγνωσης και το r είναι οι στροφές ένα δευτερόλεπτο. Αντικαθιστώντας τα δεδομένα, έχουμε 1 δια 166,66 και ισούται με 0,006 σεκόντ ή 6 μιλισεκόντ. Και ο χρόνος διέλευσης ενός τομέα είναι ο χρόνος περιστροφής προς τους τομείς. Για να το βρούμε θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο TAF Transit, που είναι ο χρόνος διέλευσης, ισούται με TAF R, που είναι το TAF Read, προς NS, που είναι οι τομείς. Αντικαθιστώντας τα νούμερα έχουμε 0,006 προς 1024 και ισούται με 5,8 μικροσεκόντ. Αυτή λοιπόν ήταν η επίλυση της άσκησης.